πάω να πετάξω το κανάλι μου στο YouTube. Δηλαδή τα σκουπίδια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Λοιπόν, έβαλα ζακέτα γιατί έχει κρύο. Έβγαλε κρύο. Πάει ο Σεπτέμβρης, τελειώνει ο Σεπτέμβρης και μπαίνει ο Οκτώβρης. Το καλοκαίρι έφυγε τελείως. Ξέρεις ότι το καλοκαίρι έχει τελειώσει από τη στιγμή που φοράς ζακέτες και μακρύ παντελόνι. Τότε ξέρεις ότι το καλοκαίρι τελείωσε, μπαίνει το φθινόπωρο και σιγά σιγά ο χειμώνας. Βασικά εντάξει, δεν μπορώ να παραπονεθώ γιατί πριν μια μισή εβδομάδα ήμουνα συνεχώς με τον Μάνικο και στο Τάκη και ίδρωνα συνεχώς ό,τι και να έκανα. Έβγαινα έξω ένα χιλιόμετρο, ίδρωνα. Πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και ερχόμουν πίσω, ίδρωνα. Τώρα τα κάνω αυτά και δεν υδρώνω. Δηλαδή εντάξει, αυτό το καιρό είναι ιδανικό πιστεύω. Δεν έχει ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. Οπότε μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς να υδρώνει. Αλλά συνήθως την πατάνε και πάρα πολύ γιατί με αυτό το καιρό δεν ξέρει τι να φορέσει. Να φορέσει ζακέτα ή να μην φορέσει. Την πατά και αρρωσταίνει. Αλλά παιδιά το κρύο το ένιωσα μόλις ξύπνησα. Ήμουν με την κουβέρτα και δεν σκεπάζομαι. Τι κάνει, τι κρύο έχει. Και ξανασκεπάστηκα κατευθείαν και κοιμήθηκα για ακόμα μισή ώρα το πόδι. Αλλά δεν φίλε, είχε τόσο κρύο, ένιωσα τόσο κρύο που λέω πέφτει γέμιο πάλι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σα ευχαριστήσω για κάτι. Πριν ένα μήνα είχα ανεβάσει ένα vlog που λεγόταν Όλα πάνε στραβά. Και σε αυτό το vlog σα είχα πει: αν γίνεται να περάσουμε τα 50 likes, να φτάσουμε τα 50 likes. Δεν το κάναμε. Το βίντεο έχει 10 likes. Αλλά σα λέω ευχαριστώ. Το βίντεο έχει 40 προβολές. Ξέρω εντάξει, δεν είναι πολλές. Αλλά συνήθως τα βίντεο που έχουν 40 προβολές δεν έχουν πάνω από 4 ή 5 likes. Και εμείς το πήγαμε 10. Που σημαίνει ότι είμαστε δυνατή ομάδα και έτσι τα θέλω. Δυνατούς και στη ζωή σας και γενικά να είστε δυνατοί. Λέω τώρα εγώ, μήπως και αυτό το βίντεο, αυτό το vlog θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 likes. Μπορούσε. Από εσάς εξαρτάται. Λοιπόν, σήμερα τι έχω. Καταρχάς, επειδή έχω να κάνω vlog πάνω από μια εβδομάδα, αισθάνομαι ότι δεν ξέρω να μιλάω μπροστά στη κάμερα και αισθάνομαι ότι είμαι τέρμα awkward και τέρμα cringe. Ελπίζω να μην είμαι. Όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ να απολαμβάνετε. Αργότερα έχω να κάνω edit ένα βίντεο που τράβησα χθες. Ένα πολύ ωραίο βίντεο που νομίζω ότι θα το έχετε δει ήδη. Ελπίζω να το έχετε δει. Είναι πόσο εύστοχος είμαι. Αργότερα θα πάω για προπόνηση jiu-jitsu. Οπότε σήμερα κλασικά έχουμε ένα χαλαρό βλογκάκι. 2 hours later. Και με τη σημερινή προπόνηση θα φτάσω στις 12 συνεχόμενες προπονήσεις. Δηλαδή, 12 συνεχόμενες μέρες κάθε μέρα προπόνηση. Είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι jiu-jitsu, είτε είναι parkour. Για 12 συνεχόμενες μέρες. Και κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι δεν ισχύει το αυτό το ότι και στον εαυτό σου κάνεις κάθε μέρα προπόνηση. Εκτός αν δεν τρως σωστά ή αν η προπόνηση που κάνεις είναι πάρα μα πάρα πολύ επιβαρυτική. Τότε ναι, τότε και στον εαυτό σου. Αλλά αν είναι δυνατή και τρως και σωστά, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Και το μυστικό είναι το φαΐ, γιατί όσο σκληρή προπόνηση και να κάνεις, όσο σκληρή και δυνατή να είναι η προπόνηση, δεν πρόκειται να δεις αποτέλεσμα αν η διατροφή σου είναι χάλια. Οπότε το να λες το τζάμπα γυμνάζω με δεν βλέπω αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνω δεν βλέπω αποτέλεσμα, κάτσε. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι έχεις φτάσει στο γενετικό όριό σου, δηλαδή και δεν πάει άλλο. Θέλεις να πεις ότι γυμνάζεσαι κάθε μέρα για 15 χρόνια, έχεις κάνει όλα τα προγράμματα που σου τρώω σωστά για 15 χρόνια και μπορείς να έχεις κάνει ούτε ένα cheat day και δεν πάει άλλο να φτάσει το όριό σου. Δηλαδή, ο κεφαλός σου δεν μπορεί να μεγαλώσει άλλο, το σπίτι σου δεν μπορεί να γραμμώσει άλλο. Αυτό. Αυτό είναι και φτάσει το όριό μου. Ότι για να συνεχίσω να ανεβαίνω, θα πάω να το κάνω. Γιατί αν θες να μου πεις αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι πάρα πολύ λίγοι και με φυσικό τρόπο ένα μικρό ποσοστό φτάνει στο όριο μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Και τώρα μπορεί να ρωτάσεις γιατί πάρα πολύ λίγοι. Είναι πολύ απλό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ας πούμε μια βόλτα στο πάρκο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πάρα πολύ αφοσίωση. Θέλει να είσαι τόσο καυλωμένος όσο δεν πάει. Δηλαδή να ζεις και να αναπνέεις γι' αυτό. Αλλά μετά από αυτή την προπόνηση, δηλαδή μετά από σήμερα, στις επόμενες δύο μέρες θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί ναι, είναι ωραίο να γυμνάζεις κάθε μέρα και να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά παντού. Το σώμα σου χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζεται να επαναφορτίσεις τις μπαταρίες.
Πολύ μερικέ φορέ να μην το καταλαβαίνει. Αλλά χρειάζεται. Μπορεί να κάνει κάθε μέρα προπόνηση και να λε: αισθάνομαι με μια χαρά, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να μειώνεται και η δύναμή σου και η άτοχή σου και να χρειάζεται μια μέρα ξεκούραση και χαλάρωση. Ή δύο μέρε ξεκούραση και χαλάρωση. Οπότε, ναι, λέω να κάνω μια μέρα με δύο ξεκούραση και χαλάρωση. Για κάποιο λόγο γουστάρω τέρμα πολύ τον καιρό αυτόν. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γουστάρω τέρμα. Παρόλο που δεν έχω φορέσει χοντρή ζακέτα και κάνει ψοφόκριο, γουστάρω τέρμα. Ξέρω τώρα ότι μπορεί να με βρίσκετε κάποια, αλλά γουστάρω πιο πολύ αυτόν τον καιρό από ότι γουστάρω όταν έχει ήλιο και 35 βαθμούς. Δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Καθώς περπατούσα από ένα αμάξι που περνούσε από τον δρόμο, έφυγε η ζάντα και πετάχτηκε εδώ. What the fuck. Επιτέλους δεν πέτρα να σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πάγωσα έξω. Γιατί, μα πω, τι κρύο έχει έξω. Δεν το πίστευα, εδώ μέσα έχει ζέστη. Έχει ζέστη εδώ μέσα. Το κοντά και πάω εκεί και βλέπω ότι είναι κλειστό. Και λέω, τι λες τώρα πρέπει να πάω στην άλλη μεριά της πόλης για να πάρω κάρτα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα τα καλοκαίρια με μέλισσες, πήγκες. Έρχονται συχνά στο σπίτι, ψάχνουν για φωγές και μερικές φορές κάνουν και φωγές. Πάω να πετάξω το κανάλι μου στο YouTube. Δηλαδή τα σκουπίδια. Πάνω κάτω. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει με τον καιρό. Πριν μια ώρα έκανε ψόφο, κυριολεκτικά έκανε ψόφο, γιατί σας είπα ότι βγήκα έξω και ήταν βρεγμένα και τώρα έβγαλε ήλιο και άρχισε να κάνει ζέστη. Το πρωί πραγματικά ήταν σκοτάδι, συννεφιά και τώρα ξέρω εγώ έχει βγει ο ήλιος και όλα είναι φωτεινά όπως βλέπετε και θα μπορείτε να το παρατηρήσετε σε σχέση με τα προηγούμενα clips. Αυτά τα κλίψη είναι πιο ποντινά, έχει φως, μπαίνει φως. Λοιπόν, είναι μεσημέρι και είναι σχεδόν η ώρα για φαγητό. Έχω κρυσταράκι με κότα και θα πάω και αυγά. Τι καλύτερο. Απλά τι καλύτερο. Καθαρές πηγές πρωτεΐνης και υδατάνθρακα. Γιατί μετά έχω edit και μετά το edit έχω προπόνηση, θα πάω προπόνηση Jiu-Jitsu όπως σας είπα. Και είδα κάτι καινούριο σε 20 μέρες, όχι σε 20 μέρες. Στις 20 Οκτωβρίου έδωσα είναι αγώνας νερού. Όσοι είστε αθηνέδες θα φαντάζομαι ξέρετε τι είναι αυτό. Για όσοι δεν είστε, είναι ένας αγώνας τρεξίματος 5 χιλιόμετρων. Να συμμετάσχω. Θα ήθελα να συμμετάσχω φέτος. Γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν συμμετείχα και ήμουνα εθελοντής. Δηλαδή έλεγα που να πάνε και πρόσεχα μην κλέψει κάποιος. Δηλαδή μην κόψει δρόμο και φτάσει το τερματισμό πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχω να τρέξω πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση που κάνω προπόνηση, Jiu-Jitsu και parkour. Ναι, μεν έχει βελτιωθεί το αερόβιο μου και η αντοχή μου, αλλά δεν έχω και καμία σχέση αυτά. Δεν θα παίξω τόσο μεγάλο ρόλο, ας πούμε, σε έναν αγώνα τρεξίματος 5 χιλιόμετρων. Οπότε πρέπει να πάω να δοκιμαστώ και είναι κάτι που φοβάμαι να κάνω γιατί. Δεν ξέρω, φοβάμαι. Όπως μερικές φορές όταν παίζουμε ελεύθερο στο Jiu-Jitsu, μερικές φορές φοβάμαι να παίξω γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να χάσω, γιατί φοβάμαι ότι οι κινήσεις που θα κάνω δεν θα έχουν αποτέλεσμα και όλες θα γίνουν counter και θα τις φάω εγώ. Αλλά προσπαθώ να το αποβάλω και να παίζω ήρεμος και χαλαρός έτσι ώστε να μην έχω αυτά στο μυαλό μου και να είμαι συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή. Και να είμαι συγκεντρωμένος γιατί αν δεν είμαι συγκεντρωμένος και σκέφτομαι αυτά το πιθανότερο είναι να γίνουνε και δεν το θέλω αυτό. Οπότε όμως πριν ας πούμε πάω να παίξω, τα σκέφτομαι πάρα πολύ αυτά.
από την προπόνηση, είμαι πτώμα, πέθανα. Πήγε πολύ καλά όμως. Βασικά, εντάξει, πήγε αρκετά καλά, αλλά δεν πήγε έτσι όπως ήθελα. Γιατί έκανα πολλά λάθη και τα παρατήρησα αυτά τα λάθη και στην επόμενη προπόνηση λογικά θα τα έχω διορθώσει, θα προσπαθήσω να τα διορθώσω. Γιατί είδα ότι έκανα πάρα πολλά λάθη. Ήμουν αρκετά αδέξιος πολλές φορές και θα κοιτάξω να βελτιωθώ σε αυτούς τους τομείς. Γιατί με κάθε προπόνηση που κάνω ανακαλύπτω ότι κάπου έχω έλλειμμα. Οπότε αυτό το βλόγιο σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να το απολαύσετε, να το απολαύσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share, μια κοινοποίηση δηλαδή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!